Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπέγραψε το διάταγμα με το οποίο η Αγία Σοφία θα ανοίξει ως τζαμί για τη μουσουλμανική λατρεία. Νωρίτερα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας είχε κρίνει ότι είναι νόμιμη μια τέτοια ενέργεια, ακυρώνοντας την απόφαση του 1934, το προεδρικό διάταγμα του Κεμάλ Ατατούρκ δηλαδή, με την οποία η τότε τουρκική κυβέρνηση είχε μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε μουσείο. Και πάμε να συνομιλήσουμε μέσω Skype με τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Είναι τουρκολόγος, οθωμανολόγος και σας ευχαριστούμε θερμά που για ακόμα μια φορά είστε κοντά μας, κύριε Σταθακόπουλε, και θέλω να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας το εξής. Ήταν κάτι το οποίο εσείς προσωπικά το περιμένατε? Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ πάλι για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, είχα γράψει και το είχα πει και στον κύριο Σαχίνη σε εκπομπή και σε ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, και είχα γράψει και ένα σχετικό άρθρο πριν 15 μέρες. Είμαι τελείως ρεαλιστικός και ως δικηγόρος κιόλας προέβλεπα τι θα έρθει, γιατί το ίδιο δικαστήριο έχει βγάλει πέρσι μια ίδια απόφαση για τη μονή της χώρας στο Καριγέ Τζαμί και επομένως δεν θα μπορούσε να πάει κόντρα στην ομολογία. Εν τούτης, συναισθηματικά με βρήκε απροετοίμαστο και είναι η πρώτη φορά στα 20 χρόνια που παρακολουθώ τον πρόεδρο Ερντογάν που πραγματικά έπεσα συναισθηματικά έξω. Αυτό σημαίνει ότι ποτέ δεν πρέπει να κάνω κρίσεις συναισθηματικού τύπου, γιατί θα πέφτω έξω, αλλά πρέπει να επιμένω στον ορθολογισμό και στα φαινόμενα και στα στοιχεία, στα δεδομένα τα οποία έρχονται και ερμηνεύω πάντοτε την Τουρκία. Πρακτικά παρότι τώρα, κύριε Σταθακόπουλε. Λοιπόν, ναι, ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Ναι, παρότι το είχα γράψει, εντούτοις μέσα μου δεν το πίστευα. Δυστυχώς σήμερα ιτήθηκε ο συναισθηματικός μου κόσμος. Λοιπόν, κύριε Σταθακόπουλε, τώρα στο πρακτικό του πράγματος, οι εξελίξεις πώς ερμηνεύονται? Ανοίγει δηλαδή αύριο η Αγία Σοφιά ως τζαμί? Όχι. Καταρχάς, αυτό που έγινε θα μπορούσε σύμφωνα με το νέο σύνταγμα της Τουρκίας του 2018 να το έχει κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν μόνος του. Απλώς επειδή είχε εισαχθεί από το 2016 η υπόθεση στο Συμβούλιο Επικρατείας, την κράτησε και τη δίκασε σύμφωνα με το παλιό σύνταγμα που ήταν αρμόδιο. Αλλιώς, σύμφωνα με το καινούργιο σύνταγμα της Τουρκίας, ήταν αρμόδιο. Εν δεύτερη περίπτωση, έβγαλε αυτή την απόφαση η οποία λέει: ακυρώνω το προεδρικό διάταγμα του Κεμάλ Ατατούρκ. Αυτό είναι ένα μήνυμα εσωτερικό στην Τουρκία ότι πέραν των κεμαλιστών που έχουν ξυλωθεί, ξυλώνονται τέρα και οι δομές του κοσμικού κράτους του Κεμάλ. Ακυρώνονται δηλαδή το πρώτο προεδρικό διάταγμα και θα ακολουθήσουν και άλλα. Μπορεί να μας ενδιαφέρουν εμάς άμεσα, αλλά θα ακυρωθούν και άλλα, φαντάζομαι, στο μέλλον προεδρικά διατάγματα του κεμαλικού κοσμικού κράτους. Ένα. Δεύτερο. Εκείνο το οποίο είπε το δικαστήριο σήμερα είναι ότι δεν θα είναι αποκλειστικά μουσείο, κρατάει τον μνημιακό του χαρακτήρα, αλλά δεν απαγορεύει ούτε η UNESCO ούτε κανένας σε ένα μνημείο να έχει και λειτουργία. Παράδειγμα, ο Άγιος Πέτρος στη Ρώμη λειτουργεί ως εκκλησία, είναι και προστατευόμενα από την UNESCO. Απέναντι από την Αγία Σοφιά, το Μπλε Τζαμί, το Σουλτάν Αχμέτ που λένε οι Τούρκοι, είναι μνημείο στην UNESCO προστατευόμενο, αλλά λειτουργεί και ως τζαμί και μπορούμε και εμείς, που δεν είμαστε μουσουλμάνοι, να το επισκεφτούμε ως μουσείο, δηλαδή να δούμε μέσα τι γίνεται. Άρα λοιπόν καταργήθηκε σήμερα με την απόφαση αυτή του Συμβουλίου Επικρατείας του 10ου τμήματος της Τουρκίας, καταργήθηκε η αποκλειστική χρήση ως μουσείο. Άρα λοιπόν συνεχίζει να είναι μουσείο, αλλά και μνημείο βέβαια, αλλά θα γίνεται και προσευχή. Το πώς θα γίνεται προσευχή το ορίζει το προεδρικό διάταγμα, το οποίο έσπευσε ο πρόεδρος Ερντογάν να το υπογράψει αυθημερών, την ίδια ώρα για την ακριβή, όχι αυθημερών, την ίδια ώρα να το υπογράψει και να εκχωρήσει το δικαίωμα χρήσης, δηλαδή το ορολόγιο πρόγραμμα, το πότε θα γίνεται όλο αυτό, στην Διεύθυνση Βακουφίων, Βακίου στα τουρκικά σημαίνει Ιδρυμάτων, γιατί εκεί πέρα ανήκουν όλα και τα τζαμιά και οι εκκλησίες, που έχουν μετατραπεί σε τζαμιά δηλαδή. Και αυτοί θα το λειτουργούν το ορολόγιο πρόγραμμα. Το πότε θα γίνει και το πότε θα εφαρμοστεί δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Ενδέχεται άμεσα, 15-16 του μήνα, που είναι τα 4 χρόνια η επέτειος από το αποτυχημένο πραξικόπημα εις βάρος του. Στη συνέχεια, το αν θα έχει καθημερινή χρήση ή όχι, δεν το ξέρουμε, διότι υπάρχουν και πρακτικοί λόγοι. Δηλαδή, θα ξανασουφατίσουν τα ψηφιδωτά και τις αγιογραφίες της Αγίας Σοφιάς, ή θα βάζουν κουρτίνες και κάθε μέρα ανεβοκατεβάζουν κουρτίνες, δηλαδή γίνεται προσευχή και κατεβάζουμε κουρτίνες. Τώρα, κύριε Σταθακόπουλε, ποιος μπορεί να ασκήσει έφεση? Μόνο η Προεδρία κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα ο Ερντογάν να πάρει πίσω την απόφαση αυτή? Και τι είναι αυτό το οποίο κερδίζει και τι είναι αυτό το οποίο χάνει? Πολύ σωστή ερώτηση. Όχι, από τη στιγμή που η απόφαση βγήκε σε ΦΕΚ, πλέον πρέπει να γίνει μια άλλη προσφυγή, ενδεχομένως από Τούρκους πολίτες χριστιανούς στο θρήσκευμα, που να ζητήσουν σύμφωνα με το Σύνταγμα της Τουρκίας ισότητα, γιατί η Τουρκία δεν έχει δεσπόζουσα θρησκεία.
και να πει: είμαστε και εμείς Τούρκοι πολίτες, χριστιανοί Ορθόδοξοι ή χριστιανοί άλλου δόγματος, και θέλουμε να λειτουργήσει, να κυρωθεί το προεδρικό διάταγμα του Ερντογάν και να λειτουργήσει και ως ναός, εφόσον άνοιξε ο δρόμος. Αυτό είναι ένα νομικό τερτύπι. Βεβαίως το λέω ανέξοδα από το γραφείο μου και από την ασφάλειά μου αυτή τη στιγμή, όποιος το κάνει θα έχει κόστος στην Τουρκία οπωσδήποτε. Όμως νομικά ναι, μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα, θα μπορούσαν να γίνουν πρόσθετες παρεμβάσεις από την UNESCO που είχε νόμο συμφέρον ή από Τούρκους πολίτες χριστιανούς κατά τη διάρκεια της τετραετούς διαδικασίας. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο, δεν τον είχαμε πάρει στα σοβαρά δυστυχώς. Όμως το έκανε, άρα δεν είναι απρόβλεπτο, ό,τι λέει το κάνει. Άρα καταλύεται και το επιχείρημα του απροβλέπτου. Και από εκεί και πέρα, σε τι τον ωφελεί όλο αυτό? Πρώτον, από τις δημοσκοπήσεις τις οποίες έκανε, είδε ότι τσίπησε ψηφοφόρους ακόμα και Κούρδους μουσουλμάνους, κάτι που δεν το είχε. Δεύτερον, καταλύει, αυτό είναι εσωτερικό δικό του θέμα, το κεμαλικό κράτος στις δομές, αποδομώντας τα προεδρικά διατάγματα. Τρίτον, γίνεται άτυπος χαλίφης και ενεργοποιεί το τρίτο ισλαμικό κέντρο του εν γέννη Ισλάμ, που μετά τη Μέκα και το Αλαχτσά στην Ιερουσαλήμ είναι η Αγία Σοφιά και η Κωνσταντινούπολη, την οποία αντί για Ισταμπούλ, που σημαίνει στην πόλη, την παρετιμολογεί ως Ισλάμπολ, που σημαίνει πολύ Ισλάμ. Και θέλει να την ξανακάνει Ισλαμιστικό κέντρο. Από εκεί και πέρα μπαίνει στο μάτι κυρίως των Ελλήνων, συναισθηματικά και το γνωρίζει, και όλου του δυτικού κόσμου, ότι εγώ κάνω ό,τι θέλω και δεν ακούω κανέναν. Ή εφαρμόζω το διεθνές δίκαιο αλακάρτ, όπου με συμφέρει, όπου δεν με συμφέρει. Κάνω αυτά τα οποία έκανε και η Παρά το γεγονός ότι έχει απέναντί του διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις, έτσι. Περιφρονεί τους πάντες. Δεν κάναν τίποτα, διότι από τη στιγμή που επί 4 χρόνια δεν τον ανέκοψαν, με νομικά μέσα μπορούσαν, η UNESCO μπορούσε, είχε νόμο συμφέρον να παρέμβει με Τούρκο δικηγόρο στη δίκη. Είχε νόμο συμφέρον. Θα μπορούσαν να παρέμβουν Τούρκοι πολίτες, ρώσικης καταγωγής, Ορθόδοξοι, οι οποίοι να ζητήσουν, που λειτουργούν εκεί δηλαδή, στις εκκλησίες ρωσικού δόγματος και λογικής στην Κωνσταντινούπολη, θα μπορούσαν να παρέμβουν ή να τραβήξουν ταυτή πραγματικά και να το εννοούν. Είδε ότι έδειξαν ανοχή σε όλα αυτά τα πράγματα και βεβαίως πήγε στην επόμενη κίνηση. Δυστυχώς. Οι νοθεσίες δεν τον πτώουν. Είπατε νωρίτερα ότι και με βάση τις εξελίξεις ότι ο Ερντογάν ό,τι λέει το κάνει. Παρ' όλα αυτά, με την επίμαχη σκέψη, φλέρταρε, αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνετε, τις τελευταίες 2 δεκαετίες. Γιατί λοιπόν τώρα, στην παρούσα χρονική συγκυρία? Διότι ερμήνευσαν όλοι οι δυτικοί αναλυτές, από ό,τι είδα, ότι το κάνει τώρα ως αντίβαρο και αντίμετρο στο ότι η χώρα του έχει απομονωθεί και καταστρέφεται οικονομικά. Δεν σκέφτεται έτσι ο πρόεδρος Ερντογάν. Ο πρόεδρος Ερντογάν ακριβώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει δεν τα σκέφτεται ως καταστροφή και ότι θα κάνω τώρα μια σπασμωδική κίνηση για να αλλάξω το κέντρο βάρους. Το κάνει ακριβώς εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία. Σου λέει τώρα που είναι ο κόσμος και η κοινή γνώμη και στην Τουρκία σε σύγχυση, και εγώ είναι ευκαιρία να αρπάξω ψήφους μουσουλμάνων, ακόμα και Κούρδων, γιατί στην δημοσκόπηση που έκανε και είδε ότι ακόμα και οι Κούρδοι συμφωνούν σε αυτό, στη μετατροπή δηλαδή σε χώρο προσευχής της Αγίας Σοφιάς. Βρήκε αυτό το είδος ευκαιρία. Αυτό το είδε ως ευκαιρία. Μάλιστα. Τώρα, συμπερασματικά κλείνοντας, κύριε Σταθακόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω αν η κίνηση αυτή μπορεί να προεξοφλήσει περαιτέρω κλιμάκωση σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε διαρκείς καθημερινές παραβιάσεις. Ναι. Οπωσδήποτε και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο μας φύγει ηθικά, γνωρίζουμε. Και οι διεκδικήσεις είναι γνωστές, τις λέει κάθε μέρα, κάνει κάθε μέρα παραβιάσεις και προκλήσεις, άρα δεν είναι απρόβλεπτος, ό,τι λέει το κάνει, και το άλοθη του απροβλέπτου, και καλά τι να κάνουμε βρε παιδιά, τώρα μας προέκυψε αυτό, καταρρύπτεται, δεν μπορεί κανένας πλέον να επικαλεστεί απρόβλεπτο της Τουρκίας, κανένας, αδικαιολόγητος. Η Τουρκία κάθε μέρα διεκδικεί και υλοποιεί, κάθε μέρα, και την αφήνουμε με την ανοχή μας. Η Τουρκία καταλαβαίνει μία γλώσσα. Της ισχύως, όχι υποχρεωτικά πόλεμος, της ισχύως, ότι ό,τι λες το εννοείς, και όταν λες κόκκινη γραμμή την εννοείς, και όταν λες ενεργοποιώ τις συμμαχίες μου τις ενεργοποιείς. Αλλά ξεχνάμε πάντοτε ότι έχουμε ίδιους συμμάχους με τους Τούρκους. Σύμμαχοι μας είναι η Νατοϊκή, είναι και της Τουρκίας. Σύμμαχοι μας είναι οι Ευρωπαίοι, είναι και της Τουρκίας. Εμπορικές σχέσεις έχουν οι Ευρωπαίοι με την Τουρκία, έχουμε και εμείς. Αλλά έχει και τη Ρωσία και την Κίνα και την Ιαπωνία και τις τουρκογενείς χώρες που τελειώνουν σε Σεστάν, Τουρκμενιστάν, Αζερβαϊτζάν και όλα τα λοιπά. Και άλλες συμμαχίες που εμείς δεν έχουμε. Όλα αυτά τα εκμεταλλεύεται και βάζει ορόσημα και βάζει συμβολισμούς, τους οποίους εμείς τους θεωρούμε πλέον
γελοιότητες, θεωρούμε ότι είναι δυσιδαιμονίες και δεν πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά, γιατί είμαστε λογικοί μιας δυτικής λογικής. Όμως ο αντίπαλός μας δεν είναι αυτής της λογικής, βάζει ορόσημα, βάζει σχέδια και τα λέει. Λέμε, έλα μωρέ, μαξιμαλισμός. Όμως τον υλοποιεί. Λίγο τον υλοποιεί. Είναι λαός της και κυβερνήτης συγκεκριμένα της πολιορκίας. Όπως λέει ο Λέων Τολστόι στο έργο του Βαϊνά η Μύρ, Πόλεμος και Ειρήνη, έχω σύμμαχο το χρόνο και την υπομονή. Και μας το δείχνει κάθε μέρα ο πρόεδρος Ερντογάν. Και έχει βάλει σχέδιο το 2023. Το έχει πει, δεν είναι δικές μου αυτές οι κασίες. Το 2023 να είναι ο κλειδοκράτορας της Ανατολικής Μεσογείου. Ό,τι όφελος θα έχει η Ελλάδα και οι υπόλοιπες βαλκανικές χώρες θα περνάει πρωτίστως μέσα από το όφελο της Τουρκίας, η οποία θα κάνει τη διαμήρα της πίτας και το λέει δημόσια. Θέλει το 2053, στα 600 χρόνια ανάλογης Κωνσταντινούπολης, τα παιδιά και τα εγγόνια του να είναι στους G10, τώρα είναι G20 οικονομικά. Και θέλει τα δυσέγγονά του το 2071, στα 1000 χρόνια από τη μάχη του Μάτζικερτ και την εισβολή των Τούρκων στη Μικρά Ασία, των Σελτζούκων, θέλει να είναι στις τρεις χώρες η Τουρκία που θα ορίζει το μέλλον της ανθρωπότητας. Mm-hmm. Όποιος αυτά τα θεωρεί ότι είναι μαξιμαλισμοί και ότι είναι παραλληλίσματα του Τούρκου Προέδρου ή των επόμενων γενεών, πλανάται πλάνη νικτράν. Πρέπει να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε και να τα εμποδίσουμε αυτά. Το εμπόδιο δεν τίθεται με ένοπλο αγώνα και πόλεμο, ομιγέννητο. Αν συμβεί, θα είμαστε παρόντες, αλλά δεν γίνεται εκεί. Γίνεται με πιο σκαλές συμμαχίες, με πιο ισχυρές συμμαχίες, εξηγώντας στους συμμάχους που είναι κοινοί με τους Τούρκους ότι τα δικά μας ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι καλύτερα από τον Τούρκων, ότι είμαστε πιο αξιόπιστοι. Μάλιστα. Και όχι προβλέψιμοι. Αξιόπιστοι. Το προβλέψιμο δεν είναι συνώνυμο το αξιόπιστος. Προβλέψιμο είναι κακό να το λες. Είμαστε αξιόπιστοι λοιπόν. Και ότι τους συμφέρει να συμμαχούν καλύτερα με εμάς. Και ότι όταν λέμε κάτι στην Τουρκία, να το εννοούμε. Επίσης πρέπει να σταματήσουμε να κυνηγάμε την ατζέντα που βάζουν οι Τούρκοι και να λέμε τι θα κάνουμε τώρα. Πρέπει να βάλουμε τη δικιά μας ατζέντα και να μας κυνηγάνε οι Τούρκοι. Και από εκεί και πέρα στο θέμα του στρατεύματος και του σθένους πρέπει να παραμείνει ισχυρό, όπως και ο λαός μας, να αφήσει την κομματοκρατία πίσω και να ενωθεί με σθένος όσον αφορά την εξωτερική κύριε του πολιτική και αυτό που έρχεται για την Τουρκία. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μία φορά που ήσασταν μαζί μας απόψε. Καλή συνέχεια. Επίσης, να είστε καλά.